Γεια σας κυρίες και κύριοι. Μετά από 188 ημέρες σκληρού lockdown από αύριο Παρασκευή, η ζωή μας αλλάζει επιτέλους προς το καλύτερο. Τα SMS μετακίνησης καταργούνται, ενώ παράλληλα απελευθερώνονται και τα ταξίδια από νομό σε νομό. Τέλος μπαίνει στο Click in Shop και το Click in Site και οι πελάτες θα μπορούν να μπαίνουν ελεύθερα, αλλά με μάσκες στα καταστήματα. Επίσης, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα αρχίζει στις 12.30 τα μεσάνυχτα. Ανοίγουν τα μουσεία, ενώ τη Δευτέρα 17 Μαΐου Βρεφονιπιακοί σταθμοί θα υποδεχθούν ξανά τα παιδάκια, προσφέροντα ανακούφιση στου εργαζόμενου γονεί. Από 21 Μαου ανοίγουν τα θερινά σινεμά. Στι 28 Μαου ξεκινούν οι υπαίθριε εκδηλώσει. Ενώ μέσα στον Ιούνιο θα επιτραπούν και οι δεξιώσει γάμων σε κτήματα με ανώτατο όριο 100 άτομα. Αύριο ανοίγει επίσημα και ο τουρισμό στη χώρα μα με τον αρμόδιο υπουργό να ανακοινώνει σήμερα το απόγευμα τι σχετικέ λεπτομέρειε. Η κρουαζιέρα στις Ελληνικές θάλασσες κάνει και αυτή η πρεμιέρα αύριο από την Κρήτη, όπου θα καταφτάσουν αεροπορικώ οι πρώτοι τουρίστες για να επιβευ... επιβιβαστούν σε κρουαζιερόπλαια. Αλλαγέ στον τρόπο προσέλευση των μαθητών στα σχολεία αλλά και τον τρόπο διεξαγωγή των εξετάσεων στα ΑΕΗ ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδεία. Από τη Δευτέρα 17 Μαου, μαθητέ, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό θα πρέπει να κάνουν self-test μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο που προβλέπεται σήμερα. Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο, οι εξετάσει στα ΑΕΗ θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεω ή διαζώσει, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του τμήματο ή τη σχολή. Με την προηγούμενη διενέργεια self-test φοιτητών και καθηγητών. Σε ισχύ παραμένουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψη και προστασία από τον κορονοϊό, όπω η υποχρεωτική χρήση μάσκα σε εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ο σχολαστικό καθαρισμό των επιφανειών και ο αερισμό των χώρων. Άλλη μία πολεμική νύχτα πέρασε το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη. Δεκάδε είναι τα θύματα των βομβαρδισμών στη Γάζα, ενώ και το Ισραήλ θρυνεί το θάνατο άμαχων πολιτών του. Οι εκκλήσει τη διεθνού κοινότητα για αποκλιμάκωση πέφτουν μέχρι στιγμή στο κενό. Η πρόταση τη Χαμά για κατάπαυση του πυρό απορρίφθηκε από τον ετανιάχου. Ο πρόεδρο Μπάιτεν μίλησε για πρώτη φορά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και αμέσω μετά εξέφρασε την ελπίδα όλο αυτό να τελειώσει νωρίτερα και όχι αργότερα, αναγνωρίζοντα ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί το έδαφος του από τις χιλιάδες ρουκέτες. Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα σε αντίπεινα για τη βροχή ρουκετών που εξαπολύει η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ κατά Ισραηλινών πόλεων. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν στρατό στα σύνορα με τον Παλαιστινιακό θύλακα. Τα ξημερώματα. Στη Νέα Σμύρνη, ένα 60χρονο άνδρα, όπω ισχυρίζεται, μαχαιρώθηκε από νεαρό που ήταν στην πλατεία μαζί με την παρέα του και άκουγαν δυνατά μουσική. Σύμφωνα με πληροφορίε, ήταν λίγο πριν από τι 5 το πρωί, όταν ο 60χρονο κατέβηκε από το σπίτι του και έκανε παρατήρηση στην παρέα των νεαρών. Τότε ένα από αυτού, όπω αναφέρεται, έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε, ενώ του έκλεψε και το κινητό του τηλέφωνο. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες για να εντοπίσουν και να συλλάβουν το δράστη. Συντετριμένος και σοκαρισμένος είναι ο σύζυγος της άτυχης Καρολάιν, Τη μητέρα που δολοφονήθηκε στο σπίτι τη από δράστε που μπήκαν για να ληστέψουν. Μα έδεσαν ενώ του είχαμε πει Πού ήταν τα χρήματα, είπε στου δημοσιογράφου. Οι αρχέ αναζητούν νύχτα μέρα του δολοφόνου τη γυναίκα του. Η κόρη του, όπω είπε, είναι καλά στην υγεία τη. Αποκάλυψε ότι η αστυνομία ήταν εκείνη που τον έλυσε. Σε ό,τι αφορά τι έρευνε, οι αρχέ εστιάζουν στα λάθη των δραστών. Σε αποτυπώματα, DNA, κινητά τηλέφωνα και κάμερε ασφαλεία από την περιοχή. Σε αποφυλακίσει και σε σπήρε που δρούν με ανάλογη μεθοδολογία. Αύριο, ο σύζυγο, η οικογένεια, συγγενεί και φίλοι τη άτυχη μητέρα θα της πούν το τελευταίο αντίο στην Αλόνισο. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη στη σημερινή του συνάντηση με τη Σέρβα αμόλογό του, Άννα Μπρανάμπιτ, και που συμμετείχε στο φόρουμ των Δελφών, τόνισε. Αν να δεχτούμε του Σέρβου τουρίστε στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι και φυσικά για την είσοδο στη χώρα μα, αναγνωρίζουμε όλα τα εμβόλια που έχετε χορηγήσει στη Σερβία. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε επίση ότι η Ελλάδα θα δέχεται χωρί επιπρόσθετου περιορισμούς καραντίνας επισκέπτες που είτε είναι πλήρω εμβολιασμένοι μπορούν να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ είτε PCR είτε αντιγόνου. Ο προθυπουργός πρωθυπουργό τη Σερβία του απίφθινε πρόκληση να επισκεφτεί το Βελιγράδι. Σε λίγη ώρα ο πρωθυπουργό θα συναντηθεί με τον Ζωραν Ζάεφ, ενώ νωρίτερα είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επεσήμανε πω η μεγάλη αγωνία τώρα που σιγά σιγά ξεπερνάμε την αγωνία για το εάν θα ζήσουμε, είναι για το πώ θα ζήσουμε, τι κόσμο θα αντικρίσουμε όταν ανοίξουμε την πόρτα. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε επίση ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, αφού ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή του. Και πω η αγωνία για την επόμενη μέρα γίνεται κυρίαρχη. Η πανδημία αποτελεί μια ιστορική τομή που αναγκάζει τι κυβερνήσει και τι πολιτικέ δυνάμει να δουν τα πράγματα αλλιώ, σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Καλοκεράκι θα θυμίζει σήμερα και αύριο καιρό στη χώρα μα. Όμω, από το Σαββατοκύριακο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένεται μεταβολή με βροχέ και κατά κατατόπου καταιγίδε. Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αύριο πάντω θα επικρατεί έθριο καιρό. Πρόσκαιρε νεφώσει θα αναπτυχθούν τι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε στα δυτικά και τα βόρεια επιρωτικά. Στα ορεινά τη Ανατολική Μακεδονία και τη Στράκη θα σημειωθούν σποραδικέ βροχέ. Οι άνεμοι θα πνεουν δυτική δυτικοί, δυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα νότια 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και εδώ τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Ακολουθεί το Shopping Star. Δείτε όλε τι εξέλιξει τη ημέρα και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στι 8 παρα 10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίε και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σα!